σε καταγγελία προχώρησε ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών Θένια Χαραλαμπίδου σχετικά με τη μη ικανοποίηση του αιτήματό τη, προκειμένου να λαμβάνει τη συζήτηση των θεμάτων τη ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων τη ΚΕΔΗ. Μιλώντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση Επιλογέ, η κυρία Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε καταθέσει το σχετικό αίτημα, χωρί ωστόσο να ικανοποιείται. Είχα ζητήσει από τη στιγμή που ανεξαρτητοποιήθηκα να ενημερώνομαι για τα θέματα και για τις εισηγήσεις των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών και των νομικών προσώπων του Δήμου. Παρ' όλα αυτά χρειάστηκε να στείλει δύο φορές εγγράφος ο κύριος Κατερτζόγλου, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενημέρωση των Προέδρων, έτσι ώστε κάποιοι που δεν είχαν ξεκινήσει να μου στέλνουν να τα στείλουν τελικά. Κυρία Χαραλαμπίδου, αυτές οι εισηγήσεις μπορούν να δοθούν σε εσάς, γιατί δεν συμμετέχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το ορίζει ο νόμος του Δημοτικού Συμβουλίου. Φυσικά, ναι. Αυτό αναφέρεται τόσο στον, ουσιαστικά στο Δημοτικό Συμβουλίο την απόφαση, την οποία λέει πως ακριβώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο, και αναφέρεται και στον νόμο ότι πρέπει να παρέχεται οποιαδήποτε διευκόλυνση και ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με παρέμβασή της στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές, η πρόεδρος της ΚΕΔΗ Χρυσάνθη Παλάζη έδωσε τη δική της απάντηση για το θέμα. Ωστόσο, πήγε ένα βήμα παραπάνω, δημοσιεύοντας ιδιωτική επικοινωνία που είχε η ίδια με την κυρία Χαραλαμπίδου. Εντύπωση προκάλεσε η κίνηση αυτή, αφού η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος δεν αναφέρθηκε στην ιδιωτική συνομιλία που υπήρχε μεταξύ τους. Η κυρία Χαραλαμπίδου λοιπόν ζητάει αυτή τη στιγμή το ενδιάμεσο στάδιο. Ζητάει δηλαδή να έχει υπόψη της τις εισηγητικές εκθέσεις του Προέδρου ή της Προέδρου της κάθε μιας δημοτικής επιχείρησης πριν την τελική απόφαση. Εκείνο που δεν γνωρίζει η κυρία Χαραλαμπίδου και επιμένει σε αυτό, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος μιας δημοτικής επιχείρησης να στέλνει τις εισηγητικές του εκθέσεις για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι μια εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει διοικητικά ζητήματα, θέματα προσωπικών που άπτονται των προσωπικών δεδομένων. Αυτή τη τηλεφωνική κυρία, επικοινωνία κύριε Κότα με την κυρία Χαραλαμπίδου, αυτό που παρέλειψε να σας αναφέρει είναι ότι εξαπέλυσε μια μορφή ότι ο λόγος που δεν θέλω να το κάνω είναι γιατί έχω κάτι να κρύψω και να κουκουλώσω. Αυτό δεν μου το είπε. Εμένα μου είπε, δεν μου το ανέφερε αυτό. Το λέω λοιπόν εγώ. Και αυτό που προκύπτει. Εδώ δεν το είπε στον αέρα όμως. Αυτό ακριβώς τη ζήτησα και εγώ να τεκμηριώσει και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα που προκύπτει. Αυτό κυρία Παλάζη όμως δεν το ανέφερε στην επικοινωνία που είχαμε μαζί μας. Γιατί προφανώς δεν ήθελε να το αποκαλύψει. Αμέσως μετά λοιπόν από την τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό το πες εσάς δηλαδή? Σε μένα. Και γιατί το αναφέρετε? Ήταν μια προσωπική σας επικοινωνία. Τώρα γιατί μου το λέτε στον αέρα? Γιατί αυτό ακριβώς δείχνει την πρόθεση της κυρίας Χαραλαμπίδου, η οποία υποθέτει ότι έχοντας γνώση των εισηγητικών εκθέσεων θα στηρίξει αυτό για το οποίο μέθεται. Ναι, αλλά δεν είναι όμως καλό το ότι συζητάτε εσείς οι δύο στο τηλέφωνο να βγαίνει δημοσίως να λέγεται και δει από εσάς, γιατί η ίδια δεν το ανέφερε. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν... Αυτό είναι το θέμα. Επειδή όμως δεν έχουμε να... Θεωρείτε ότι είναι καλό αυτό τώρα, δηλαδή που έγινε? Σε καμία δημοτική επιχείρηση. Να μου απαντήσετε σας παρακαλώ. Τώρα, είχατε μια επικοινωνία στιγμή... προσωπική. Μου είπατε, ναι, ότι σας είπε ότι θέλετε να κρύψετε κάτι. Αυτό στην τηλεφωνική επικοινωνία ζωντανά στο δελτίο δεν το ανέφερε. Και το βάζετε εσείς στο τραπέζι της συζήτησης, της κουβέντας. Το διατάφτα είναι... Είναι καλό αυτό? Το διατάφτα είναι ότι θέλοντας να αποδείξω έμπρακτα. Η κυρία Παλάζη είπε μάλιστα ότι απειλήθηκε από την κυρία Χαραλαμπίδου στο τηλέφωνο. Δεν πρόκειται να ανοιχτώ κανέναν υπονοϊκό. Κανέναν υπονοϊκό. Γιατί αυτό για το οποίο με απείλησε χθες και έχω το email... Σας απείλησε? Με απείλησε. Ότι αν δεν προχωρήσω σε γνωστοποίησε, ναι, απείλησε εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα προχωρήσει στο να καταγγείλει αυτή τη συμπεριφορά την αποκεντρωμένη. Σήμερα ωστόσο, πρόεδρος της ΚΕΔΗ ανέρεσε τη χθεσινοβραδινή τοποθέτησή της περί απειλής, κάνοντας λόγο για διαφορά των ενιών απειλής και μομφής. Λοιπόν, στην ΚΕΔΗ... Αυτή είναι διατράφτα. Η απειλή δηλαδή, ότι κάτι κρύβεται. Το απειλή το χρησιμοποιείτε εσείς, εγώ ούτε μια φορά το ανέφερα. Εσείς χθες το είπατε ότι σας απείλησε, δεν το λέω εγώ, συγγνώμη. Με απείλησε χθες και έχω το email. Σας απείλησε? Με απείλησε. Αυτή είναι η απειλή δηλαδή, ότι κάτι κρύβεται. Το απειλή το χρησιμοποιείτε εσείς, εγώ ούτε μια φορά το ανέφερα. Εσείς χθες το είπατε ότι σας απείλησε, δεν το λέω εγώ, συγγνώμη, δεν είναι δική μου έκφραση. Με απείλησε χθες
και έχω το email. Σας απείλησε. Με απείλησε. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Χαραλαμπίδου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη, ζήτησε από την πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ να μάθει τον τρόπο απειλής. Λοιπόν, άκουσα την κυρία Παλάζη με έμφαση να κατηγορεί ότι απειλήθηκε από μένα στη χθεσινή της παρέμβαση στο Δελτίο Ειδήσεων. Επειδή όμως, κυρία Μωραΐτη, η ηθική και η υπόλοιψή μου δεν επιτρέπουν να αιωρούνται υπόνοιες για την προσωπικότητά μου και τη συμπεριφορά μου, καλό λοιπόν την κυρία Παλάζη να βγει και να μας πει πώς και πότε την απειλήσα. Τι της είπατε εδώ, εσείς για να θεωρήσει η κυρία Παλάζη ότι την απειλήσατε? Διότι εδώ έχουμε μια προσπάθεια, κυρία Μωραΐτη, μετατροπής του θήτη σε θύμα, που είναι στα όρια της συκοφαντικής δυσφήμισης και την οποία με κανέναν τρόπο δεν θα ανεχτώ.